Πώς μας ξέφυγε, ρε Στέργιο, να μιλήσουμε για την μεγάλη νίκη της Πασαραϊκάρας κόντρα στον Ηρακλή? Εντάξει, δεν κάναμε και κάτι. Εντάξει. Μια φιλική νίκη. Με το φτωχό 1-0. Ναι. Αν κρίνουμε τα φιλικά, δεν θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα, αλλά okay, ας περιμένουμε να ξεκινήσει κάποια στιγμή, Γιώργο, το πρωτάθλημα της Super League 2. Εγώ έτσι έχω δει τα πράγματα, και ο Πασεραϊκός και ο Ηρακλής νομίζω θα δώσουν μεγάλη μάχη. Πήραμε κανέναν άλλο αυτό το διάστημα που έλειπα? Τι να κάνουμε, πώς να πάρουμε 30? Όχι, λέω, μήπως πήραμε κανέναν, αφού σαρώσαμε στις μεταγραφές. Μακάρι να αντέξει η ομάδα μέχρι το τέλος, γιατί και οικονομικά έχει κάνει άνοιγμα από αυτά που μαθαίνω. Και είναι θετικό ότι θα ανέβει ο πρώτος απευθείας. Τώρα θα είναι ο Πασεραϊκός, θα είναι ο Ηρακλής, θα είναι η Νίκη Βόλου. Δεν ξέρω, αυτές οι ομάδες προκύπτουν. Και η Λάρισα, δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Η Βέρεια δεν νομίζω. Με Νταβέλη η Λάρισα, έτσι. Ναι, με το νέο διοκτήτη. Ναι. Μάλιστα. Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον, αλλά θα είναι και ο ΠΑΟΚ Β'. Το θέμα είναι πότε θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω. Δημήτρη Ελευθερόπουλο έχουμε προπονητή. Δημήτρη Ελευθερόπουλο, βέβαια. Άντε, ρε. Ναι. Ψάχνω και ο επιθετικός μας είναι πολύ καλός. το σκόρερ. Τώρα αυτό να ψάχνει. Θυμάμαι ότι ήταν ένας ωραίο επίθετο. Το σκόρερ το ξέρεις? Ποιος το βάλε το γκολ προχθές? Νομίζω κανείς το βάλε. Ναι, ρε φίλο, κανείς. Με πέναλτι. Ή όχι με πέναλτι, δεν θυμάμαι. Με πέναλτι. Κανείς πάντως το βάλε. Ναι. Δεν τον κάνει. Όλα καλά. Ναι. Άλλο κανένα δεν έχουμε. 11 μεταγραφές. 11. Πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ που έχει κάνει 10. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 10, ε. Ναι. Έχει κάνει 10. Και γενικότερα, πώς λέμε αυτή την ατμόσφαιρα, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Περιραίουσα, βέβαια. Έτσι τη λέμε. Έτσι λέμε. Λοιπόν, υπάρχει αίσθηση ότι δεν έχει κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Και τώρα μου λες εσύ 10. Μπράβο. Δεν έχει κάνει τις μεταγραφές που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, 10, οκ. Okay. Τον Άσπερκ ακόμα δεν τον έχουμε δει καλά-καλά με τα ρούχα της προπόνησης. Τραυματίστηκε αμέσως. Έπαθε έλκα πλούρα κι αυτός, ναι. Ο Αντρέ Ρικάρτο, ένα παιδί νεαρό από την Πορτογαλία που έχει παίξει 4 μάτια με τη Φαμαλικά και έχει να προπονηθεί με ομάδα 6 μήνες. Έδειξε κάτι στην προετοιμασία, αλλά είναι φανερά ανέτοιμος. Πάμε στους 8. Βλέπεις, μάνι, 2 είναι εκτός. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν μπει στην διαδικασία της ομάδας να τους βλέπουμε να αγωνίζονται, να πούμε 10 μεταγραφές. Έχει θέματα ο ΠΑΟΚ, τώρα δεν ξαναλέμε. Έχει κουραστεί και ο κόσμος να το ακούει τι θέματα έχει ο ΠΑΟΚ και τι καθυστερεί. Μόλις σήμερα είχαμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση για έναν από τους 5 που δεν υπολογίζονταν από το Μάιο. Και έχουμε φτάσει 23 Αυγούστου. Αναφέρομαι στο Λούκας Τέιλορ. Καλή επιτυχία στο Βραζιλιάνο. Τον παλικάρι αυτό όσο πήγε Ουκρανία. Ουκρανία πήγε. Ναι. Ουκρανία και Σαχτάρ δεν πήγε στην τελευταία ομάδα του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. Σωστό. Το έχουμε εξηγήσει. Είναι γιατί είναι πολύ μυστήριο το πρωτάθλημα της Ουκρανίας φέτος. Οι ομάδες ως επιτοπλίστων με Ουκρανούς ποδοσφαιριστές. Εκεί βρέθηκε η ευκαιρία να πάρουν έναν Βραζιλιάνο. Τις Σαχτάρ καθώς έχουν χάσει όλους τους πρωτοκλατσάτους. Αλλά πέρα από τις αντιρρήσεις που είχα και εγώ και πολλοί ακόμα για τον Τέιλορ, δεν πάβει να είναι ένας ποδοσφαιριστής που πρόβλημα δεν δημιούργησε. Εντάξει, επαγγελματίας ήταν, δεν φταίει ο ίδιος αν τον επέλεξαν για τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, ολόψυχα καλή επιτυχία να μείνει εκεί, να παίξει το 50% και να είναι υποχρεωμένη η Σαχτάρ να δώσει τον ΠΑΟΚ 300.000 για να το κρατήσει του χρόνου. Mm-hmm. Αλλά μένουν ακόμα 4. Μένει ο Ζαμπά, βιβλίο γράφουμε σε λίγο, ή κάνουμε μια σειρά στο Netflix 18 επεισοδίων. Μένει ο Νινούα, μένει ο Λάμπρου, μένει και ο Μούρκ. Περίμενε, ο Ζαμπά αυτή τη στιγμή που μιλάμε 13 και 44 και 27 δευτερόλεπτα, πού βρίσκεται? Λογικά στη Βραζιλία, εκεί τον έχω αφήσει προχθές. Ναι. Και διαφημίζει και τον ΠΑΟΚ κάνοντας προπόνηση με γυμναστή με τα ρούχα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μεγάλο καμάρι πρέπει να αισθάνεται και ο Ιβάν Σαββίδης και ο Λουτσέσκου και όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που φοράει τα χρώματα του δικεφάλου ο Ζαμπά. Ναι. Δεν τον πήρα χαμπάρι αυτό που έκανε. Τον έχω αφήσει με τη στολή των Warriors πριν από κανένα τέτοιο. Όχι, και ανά τρεις μέρες ανεβάζει και αυτά τα ωραία ότι το πληγωμένο λιωτάρι είναι πιο επικίνδυνο. Έλα, και μην βλέπετε που κάνω βήματα πίσω είναι για να πάρω φόρα αυτό και μην ακούς τα λόγια των άλλων εσύ κάνει τη δουλειά σου και τρεις κατσαρές τώρα, εντάξει. Τρεις κατσαρές. Κάνω βήματα πίσω για να πάρω φόρα.
Αυτό ήταν δικό μου, αλλά είναι στο ίδιο πνεύμα των υπολείπων. Αυτό για το λιοντάρι το έγραψε, ότι το πληγωμένο λιοντάρι είναι πιο επικίνδυνο. Και, εντάξει, καμία ελπίδα για τον Ζαμπά, σαν ποδοσφαιριστής. Εντάξει, εγώ το λέω από τώρα. Μακάρι κάποια στιγμή να θυμηθεί ότι μπορεί να κλωτσίσει την μπάλα καλύτερα από το μέσο των ποδοσφαιριστών, αλλά μιλάμε για μια επένδυση του ΠΑΟΚ για τα πανηγύρια. Γιατί εγώ επιμένω, Γιώργο, πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να γίνεται και μια πνευματική αξιολόγηση του ποδοσφαιριστή που έρχεται. Ρωτάς δύο ανθρώπους, τρεις, τον προπονητή του, τον πρώην, κάποιον που παίκτη που έπαιξε μαζί, αδερφέ, αυτός τι νιώθει, ας πούμε, θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής ή να βγάλει απλά χρήματα. Ο ΠΑΟΚ δεν το κάνει αυτό και την έχει πατήσει πολλές φορές. Είτε από ιατρικά, είτε από ανώριμους παίκτες, όπως ήταν και ο Άρτα, και συνεχίζει να είναι. Τώρα η Κύπρο κάτι κάνει, αλλά δεν μπορεί να παίξει υψηλότερο επίπεδο, δυστυχώς. Ενώ πρόκειται για έναν σούπερ ποδοσφαιριστή. Συνεχίζει εκεί, έτσι, στην Κύπρο, δεν κουνιέται. Έφυγε, αποχαιρέθησε με παράπονο, τα ξαναβρήκανε. Α, ναι. Α, είχαμε τα γνωστά επεισόδια. Είχαμε αποχαιρετισμούς. Ναι. Μια φορά ανόρθωση για πάντα ανόρθωση. Ήθελα να κάτσω, αλλά φεύγω. Και μετά είμαι χαρούμενος που ήρθα. Εντάξει, ναι. Πόβο, το έχασα αυτό. Ντροπή μου, το έχασα αυτό το επεισόδιο. Και κάναν και την υπέρβαση οι Κύπροι για να το κρατήσουν. Εντάξει, ναι. Ήταν ο MVP του περσινού πρωταθλήματος. Ήταν, ναι. Ήταν, εντάξει, δεν το αφαιρούμε αυτό. Με Λάζαρο μαζί δεν παίζει. Με Λάζαρο μαζί. Ναι. Πώς είπε ο Λάζαρος, ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ο Λάζαρος, το είπε για τον εαυτό του. Ναι, ναι. Είναι από λίγο καιρό. Εντάξει. Να είναι καλά όλοι οι παίκτες, Γιώργο, να παίζουν, να παίρνουν λεφτά. Ο Πάγος να δει τι θα κάνει. Τώρα που λέω, που βλέπω, ταυτόχρονα μιλάμε ότι προκύπτει από το ρεπορτάζ εδώ και λίγα λεπτά, από το ρεπορτάζ του Βόλου, ότι μένει με Μπράτσο, με τον κύριο Μπράτσο, δηλαδή τον Κώστα Μπράτσο, τεχνική ηγεσία, μετά τη λύση συνεργασίας με τον κύριο Τανσό. Ναι. Μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, τώρα πήγαμε και 47 και 27 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση της ΠΑΟΚ για τον Μπέο, τις δηλώσεις, αυτό που έλεγες και εσύ πριν, που και ούτε πρόκειται, θα νομίζω μπει μέσα να τους πλακώσει όλο το ξύλο. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Όχι, δεν υπάρχει και δεν νομίζω και να υπάρξει. Μάλιστα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι της φιλοσοφίας σιγά μην ασχοληθώ με τον ένα, σιγά μην ασχοληθώ με τον άλλον, σιγά μην ασχοληθώ με κοίταξε, τον τρίτο. Αλλά να μην ασχοληθεί με κάποιον ο οποίος λέει κάτι αυτό, εντάξει, ο οποίος είναι ο κανένας, ο Θόδωρος Κανένας ή η Μάρθα Κλάψα, ας πούμε, να τα έχει δηλώσει αυτά. Και άλλο, απόλυτο, τα λέει, και άλλο να τα λέει ο Μπέος, ουσιαστικά εκπροσωπώντας μια ομάδα, επικεφαλής μιας ομάδας, τώρα αν είναι νόμιμα ή όχι, είναι, αν είναι τυπικά ή όχι, αυτό ήθελα να πω. Ο δήμαρχος του Βόλου, ας πούμε, λέει, αφήνω την ομάδα, αν είναι, φαίνεται αυτό σε την ιδιοκτήτηση ή όχι. Έτσι, λέει ότι θα μπει μέσα και θα τους πλακώσει το ξύλο στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ. Ο δήμαρχος του Βόλου. Δεν είναι ένα θέμα, ρε φίλε, αυτό. Δεν το λέω εγώ, ας πούμε, μαζί με τον Τάκη τον Περιστέρη στον αέρα, κάνοντας καβαλέ. Μα εδώ, εσύ Γιώργο, πρώην πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Δράμα, είχε γράψει για τον Ιβάν Σαββίδη, μιλάει, λέει, και ο Τετσένος, και δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι και αυτό ένα θέμα. Εγώ ακόμα το θυμάμαι, ο κύριος Σαραφόπουλος από τη Δράμα. Αυτό... Και μετά έστευε να ζητάει συγγνώμη. Αυτό δεν και είναι. Και ναι, και δεν ήθελα. Δεν είναι για την ομάδα, για την προσφυγική. Όχι, είναι για τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι για τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά. Εκείνο είναι σε προσωπικό επίπεδο. Αν προσθέσουμε κατά καιρούς τι έχει πει ο κύριος Μπέος για τον ΠΑΟΚ. Okay. Και για τα στελέχη του, για τους παίκτες, γράψε ένα βιβλίο κανονικά. Γιατί δεν έχει πει ότι κοροδεύουν τον Ιβάν Σαββίδη αυτό και αν ήμουν εγώ και τι παίκτες είναι αυτοί και σαπάκια και αυτό και εντάξει. Καθένας ό,τι κουστάρει λέει για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, γνώμη για τους παίκτες, για την ομάδα μπορεί να έχει. Όμως έχουμε όλοι από μία, τέλος πάντων. Αλλά να λέει ότι θα μπω μέσα για να τους πλακώσω στο ξύλο είναι άλλο αυτό. Εκτός αν... Όχι, και η γνώμη, κοιτάξτε Γιώργο, και η γνώμη μπορείς να την πεις με άλλο τρόπο. Το να δίκησε ανθρώπους με χαρακτηρισμούς δημόσια, εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, μάλλον είναι ό,τι χειρότερο. Μπορείς να πεις ότι, κοίταξε, ο Λάμπρου δεν μου κάνει εμένα. Και αν ήμουν εγώ στο Βόλο δεν τον έπαιρνα. Okay, δεν σου πει κανείς τίποτα. Αλλά το να χαρακτηρίζεις παίρνεις του ΠΑΟΚ με μια κολλία και με το υφάκι και με μια μαγιά, ας πούμε. Εντάξει, εγώ δεν έχω κουραστεί από όλα αυτά. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι ποδοσφαιράνθρωπος
δεν το συζητάμε. Η αισθητική του και αυτό που, που πρεσβεύει δεν μου αρέσει, δεν μου κάνει. Κουράστηκα. Δηλαδή, διάβασα την ανακοίνωση χθες για τον διαιτητή Περάκη, αυτός που βάζει κρέμα στο μαλλί του και εντάξει, πρέπει να απαλλαχτούμε κάποια στιγμή από όλους αυτούς. Εντάξει, πες τον άλλο τρόπο, βγάλε μια ανακοίνωση, δικαίωμά σου είναι ότι ο διαιτητής Περάκης εκεί μας αδίκησε. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Όχι τώρα ρητορική κούγια γεμπέου και αυτός που βάζει κρέμα στο μαλλί του και ο άλλος ο χοντρός και ο άλλος το, το στραπάκι και τα σκουπίδια και θα πούμε ένα ρόπαλο στον πάω, κάνω έργο εγώ και εντάξει, δεν είναι. Ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο, πραγματικά. Και ο Πάοκ, εντάξει, έχει επιλέξει έναν δρόμο της σιωπής, οκ. Okay. Παραδοσιακά. Και το ξαναλέω, δεν μου αλλάζει κανείς άποψη, ότι όλα ξεκινάνε από τον Ιβάν Σαββίδη. Όταν δώσει ο Ιβάν Σαββίδης, όταν κρίνει αυτός, και αν κρίνει ότι πρέπει ο Πάοκ να γίνει πιο επιθετικός, δεν θα προλαβαίνουμε να διαβάσουμε, Γιώργο, τοποθετήσεις στελεχών του. Δηλαδή, θα στριμώχνονται όλοι, ποιος θα πρωτοκαπτηριάσει μια δήλωση ή ένα κείμενο. Νομίζω ότι συμφωνείς. Αρκεί να έρθει η εντολή από τον Ιβάν Σαββίδη ότι παιδιά τέρμα, δεν παίζει κανείς ας πούμε με το όνομα του ΠΑΟΚ, τους ποδοσφαιριστές του, τους προπονητές του. Πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θα μαλώνουν τα στελέχη του ΠΑΟΚ, ποιος θα πρωτογράψει, ποιος θα πρωτομιλήσει στα ραδιόφωνα, ποιος θα πρωτοκάνει δήλωση. Αλλά όταν ο Ιβάν Σαββίδης έχει αυτή την πολιτική και έχει κάθε δικαίωμα, αυτός ορίζει την πολιτική του κλαμπ, θα συνεχίσουμε να έχουμε το κάθε πιθανό ή απίθανο και να μιλάει όπως θέλει. Με γλώσσα καφενείου. Ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες στο Βόλο δανεικούς ή μόνο με μεταγραφή έφυγαν αυτοί ή είναι εκεί? Ο Τάχατος είναι με μεταγραφή. Ο Βεντράουκο είναι δανεικός. Δηλαδή κοίταξε τώρα, μια που το ανέφερες. Δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος ότι το, λάθος, το 3-3 έγινε από λάθος του Τάχατου. Ναι. Δεν είχε πιστοσύνη στα πόδια του και μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε για αυτό που είπαμε για τον νερό ποδοσφαιριστή. Γιατί πέφτεις κάτω ρε μάγκα. Τώρα αν αυτό είναι προσέγγιση ποδοσφαιρικού παράγοντα και μεγαλομετόχου, μάλλον κάτι λάθος καταλαβαίνω εγώ. Όχι, απλά λέω όχι, ότι από τη μία ο Μπέος απειλεί ότι θα τους δίνει όλους την ΠΑΟΚ, μόλις αν μπει, και από την άλλη ο ΠΑΟΚ του δίνει δανεικούς. Συμβαίνουν πολλά παράδοξα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή. Υπήρχε ένα διάστημα, μία εφημερίδα των Αθηνών που πραγματικά περνούσε τον Ιβάν Σαββίδη, τον ΠΑΟΚ, τους προπονητές, γενικότερα τον Σύλλογο, πριονοκορδέλα κάθε μέρα. Σε πρωτοσέλιδα, στα κείμενα, χωρίς καμουφλάς, χωρίς τίποτα. Και όμως ο ΠΑΟΚ στην εφημερίδα αυτή, πριν από 4-5 χρόνια, έδωσε για ένα περιοδικό που είχε βγάλει για τη Σούπερ Λίγκα, τον Δημήτρη Πέλκα να δώσει συνέντευξη στην εφημερίδα αυτή. Και δεν ξανάγραψε εγώ εφημερίδα. Δεν ξανάγραψε εφημερίδα τίποτα όμως. Όχι, έγραφε, μετά άλλαξε η ιδιοκτησία και κάπως μαλάκωσε. Αυτό. Έγραφε, συνέχισε να γράφει. Για ένα διάστημα. Εγώ δεν θα τους έδινα ούτε παίκτη από την ΚΑΠΑ 7. Αν μου ζητούσαν, γεια σας, είμαστε από την κάθε εφημερίδα. Δεν γίνεται μόνο να δίνει και στη Θεσσαλονίκη γίνονται αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ έχει ίδια πολιτική με όλους. Μια πρόσφατα γενικότερα απάθεια σε δηλώσεις, σε ρεπορτάζ. Το δείξαμε και το θέμα με τον Κώστα Βασιλόπουλο νωρίτερα, με αυτό το εκπληκτικό ρεπορτάζ συναδέρφου Άρτη Πούρτση και Λουλάς, δηλαδή άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ, δεν έκτισει τούμπα, δεν παίρνει κάποιο τηλέφωνο να μάθει τι γίνεται, ό,τι του λένε προφανώς το λέει, θέλανε κάτι τρικαδόρικο να δείξουν ότι ο ΠΑΟΚ διαλύεται, δεν μιλάει ο Λουτσέσκου με τον Πότο και τον Σαββίδη. Εντάξει, και η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν ένα προστάρισμα του Κυριάκου στο Instagram. Εγώ το πήρα θετικό, να σου πω την αλήθεια, από το τίποτα. Ο Κώστας ήταν τέρμα αρνητικός, ότι σαν να μην έγινε στο Instagram μια αντίδραση. Αναφέρομαι στο ρεπορτάζ του Μέγκα, χωρίς βάση, εντάξει, ψέματα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ότι δεν μιλάνε, είναι στα μαχαίρια, εντάξει, μόνο που δεν αποκάλυψαν κλωσικές και πουνιές, ας πούμε, στα αποδυτήρια μεταξύ Λουτσέσκου και Μπότου. Αφήνει πολλά περιθώρια ο ΠΑΟΚ στον καθένα. Πιθανό, ξαναλέω, ή απίθανο. Το κακό είναι, και το κλείνω και όργο ότι μπερδεύεται πολλοί κόσμος. Μπερδεύεται πολλοί κόσμος. Δεν μπορεί να φιλτράρει ο κόσμος το ποιος το γράφει, ποιος το λέει, γιατί το λέει, πότε το λέει και τι σκοπούς έχει από πίσω. Και μπερδεύει το κόσμος και τζάμπα χαλιέται, ρωτάει, ανησυχεί. Αυτό είναι το κακό για μένα. Στο φινάλε. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά. Γενέθλια σήμερα ο Αντρέ Ρικάρντο, χρόνια του πολλά. Αναφερθήκαμε νωρίτερα. Δεν προκύπτει επιθυμία του ΠΑΟΚ να δανείσει τον Τσιγκάρα σε καμία ομάδα. Νομίζω ότι αν είναι υγιής που θα είναι σημαντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ φέτος,
και τον χρειάζεται το ΠΑΟΚ, γιατί και ο Κούρτιτς και ο Αγκούστο πέρα ότι δεν τους βλέπω να είναι στον ΠΑΟΚ ψυχική σώματι στο 100%. Ο Τσικάρας έχει κάτι που δεν έχουν οι δύο που προανέφερα, ταχύτητα και περισσότερο τσαγανό στο παιχνίδι του και περισσότερη ένταση. Ο Τσιγκάρας από πέρυσι, από βασικός και αναντικατάστατος, τώρα παίζεται το θέμα το αν θα μείνει ή δεν θα μείνει, θα πάει δανεικός ή όχι, δεν νομίζω. Όχι, θα μείνει, αυτό λέω. Δεν υπάρχει καν θέμα, θα μείνει. Δεν αφιταλαντεύεται ο ΠΑΟΚ. Απλώς αυτό το θέμα με τους Κυλιακούς, για να μην γίνει χοντρό θέμα, πάει πίσω τον Τσιγκάρα. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν βγήκε τον ΠΑΟΚ νωρίτερα αυτό και πάλι δόθηκε χρόνος και χώρος ότι ο κομπλεξικός Λουτσέσκου δεν βάζει τον Τσικάρα και τον ξέχασε και πέρσι ο Τσικάρας τον ξελάσπωσε και ο αχάριστος Ρουμάνος δεν τον έβαζε, ενώ ο Τσικάρας είχε θέμα. Εντάξει, έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τον βγάλει νωρίτερα, ακόμα και την προετοιμασία, ότι προπονείται ο Τσικάρας κανονικά, τον βλέπαμε με τα μάτια μας, αλλά έχει ένα θέμα με τους Κυλιακούς. Δεν κατάλαβα γιατί δεν βγήκε προς τα έξω και επί δύο μήνες δημιουργήθηκε χώρος για κάθε είδους θεωρία. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέργιο. Θα σε ακούσουμε και μετά τις 4. Να είσαι καλά.